Πάντως, μιας και είμαστε εκεί, Ουάσιγκτον, θα πάμε λίγο παραδίπλα στη Νέα Υόρκη. Όπου μας περιμένει ο κύριος Σήκοβαρης, ο οποίος είναι και μουσικός. Καλημέρα. Καλημέρα σας, τι γίνεται? Καλά. Καλά, εσείς? Πρώτη φορά δυσκολευτήκαμε με σύνδεση, αυτό λέγαμε στο διάλειμμα. Έχουμε βγάλει την κάθε απίθανη περιοχή και λέμε τι γίνεται με τη Νέα Υόρκη σήμερα με το δίκτυο. Ναι, ναι, χίλια συγγνώμη, παιδιά. Είναι λίγο... Είμαστε εδώ κοντά στο Μαρκάτο και το Σίμωμα μας έχουμε μια δυσκολία. Είμαστε στο Μανχάτερ, έχει δυσκολία το Σίμωμα. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Το από ποιος είστε. Παρατήσατε εδώ πέρα τη ζωή σας στην Ελλάδα, πήρατε τον μπουζουκάκι σας, φύγατε και κάνετε καριέρα εκεί μέχρι και στον Τραμπ. Φτάσατε. Παίξατε μουσική. Έτσι, έτσι. Για πείτε μας τώρα, γιατί πόσα χρόνια φύγατε από την Ελλάδα και γιατί φύγατε από την Ελλάδα? Έχει περίπου 12 χρόνια που έχω φύγει. Ο λόγος για τις γνωστές δυσκολίες που έχω κάποια χρόνια με τη μουσική, με τις business στην Ελλάδα. Όνειρο ήταν η Αμερική να έρθουμε στο εξωτερικό. Όχι ότι δεν αγαπάμε την Ελλάδα, αλλά εδώ η Αμερική έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, νομίζω, για τη δουλειά που κάνουμε να μπορεί να πραγματοποιήσει το όνειρο που θέλεις. Και φύγατε από εδώ, από την Ελλάδα, έχοντας πολλά προβλήματα, γιατί είχαμε μιλήσει μαζί σας, ξέρουμε την ιστορία σας. Χρέη, δυσκολίες και πήγατε εκεί θέλοντας να πάρετε μια ανάσα και τα καταφέρατε. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα... Έχουμε κάνει ωραία πράγματα εδώ. Τα πλάνα που βλέπαμε πριν με τον μπουζούκι είναι στην Αμερική. Ναι, ναι, εδώ είναι ένα τραγούδι μου το οποίο είναι στο Times Square, είναι στο κέντρο του Μανχάτερ. Για να ακούσουμε λίγο έτσι τι κάνετε, να πάρουμε μια γεύση. Ωραίος, πολύ ωραίος. Για πείτε μας τώρα και για τον Τραμπ. Και να είχατε και τον μπουζούκι κιόλας εκεί να έχει, Ναι, εντάξει, τώρα τι ζητάμε πολλά, αρκεί που τον πετύχαμε τον άνθρωπο, καταφέραμε να τα κάνουμε τη σύνδεση. Το Τραμπ αυτό θα είναι μια ιστορία η οποία θα μείνει αξιάκαστη. Έχει γίνει γνωστή και παλιότερα βέβαια, έχω περάσει και λίγος χρόνος. Μια εμπειρία για μένα που έχει σχηματεύσει τη ζωή μου, ας πούμε, από κάποια χρόνια. Μεγάλη χαρά, μεγάλη, θα μείνει στο μυαλό μου για πάντα. Ανάμεσα σε 10 μπουζουξίδες φέρα εγώ σε όλη την Αμερική. Μπορέσαμε και καταφέραμε να μπούμε μέσα στο Λευκό Οίκο. Να κάνουμε κάτι πολύ σημαδιακό, να συνομιλήσουμε, να το γνωρίσω προσωπικά. Μεγάλη χαρά. Συγγνώμη, στο Λευκό Οίκο σπάγανε και πιάτα, καλά είδαμε εμείς το φωτογραφία. Εγώ έχω την αίσθηση δεν βλέπα δολάρια κάτω. Πώς λέγανε παλιά τα 5.000 ένα πετσετάκια, δολάρια πετάγανε. Να το, δολάρια. Εδώ είναι στα event μας, σε κάποια event αυτή τη φωτογραφία που κάνουμε. Η μία εταιρεία μας πραγματοποιεί event, γάμους και δεξιώσεις. Δολάρια σας ρίχνουνε όταν παίζετε με τον μπουζούκι? Ναι, βέβαια, δολάρια. Μάλιστα. Εντάξει. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την επόμενη φορά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να μας παίξετε και λίγη μουσική, να είναι και καλύτερη σύνδεση. Με το μπουζούκι. Έτσι, να είστε καλά.